Μόλι μπήκα μέσα, λέει, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν μια ξεναγός η οποία είχε ένα γκρουπ που ξεναγούσε στα εκθέματα του μουσείου. Μόλι με είδε, λέει αυτή, λέει. Εγώ του παπάτε λέει δεν του χωνεύω. Εγώ λέει δεν είπα τίποτα. Ε, κοίταζα κι εγώ έτσι και κάπω από μακριά. Σε λίγο λέει αυτή η ίδια λέει. Αυτό δεν μου φαίνεται όμω σαν του άλλου. Πήρα, λέει, θάρρο εγώ και τη λέω να παρακολουθήσω κι εγώ την ξενάγηση. Ε, μου λέει με ευγένεια η ξαναγός, ελάτε πάτερ. Ε, και προχωρήσαμε, προχωρήσαμε. Ε, πραγματικά λέει, παρακολουθούσα πώς ξαναγούσε τους, τους μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο. Στο τέλος λέει, φτάσαμε μπροστά σε ένα τεράστιο άγαλμα του Δία. Ο Δίας κατά έτους κεραυνός και άρχισε η, η και και αρχαιολόγος να εξηγεί αυτή τη μορφή του Δία. Στο τέλο λέει: Δεν ξέρω γιατί, ρώτησε και εμένα. Εσεί, Πάτερ, τι λέτε γι' αυτό. Και απαντάει ο Όσιο Πορφύριο: Προσέξτε εδώ τη σοφία του τώρα. Τι να πω, παιδί μου, λέει: Εγώ δεν ξέρω από αυτά και δεν έχω σπουδάσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι όπω βλέπω τη μορφή του Δία, βλέπω ότι το πρόσωπό του, το πρόσωπό του είναι έτσι κατά κάποιο τρόπο δεν έχει εμπάθεια. Μπορεί να κρατάει, λέει, τους κεραυνούς, αλλά στο πρόσωπό του δεν υπάρχει εμπάθεια. Και ο Δίας, λέει, παρουσιάζεται εδώ ως ανενδύης. Έτσι, πέρα από τα ανθρώπινα δηλαδή. Καταλαβαίνω από αυτό, λέει, τι. Ότι ο καλλιτέχνης που έφτιαξε αυτό το καλλιτέχνημα είχε αίσθηση του Θείου. Είχε αίσθηση δηλαδή ότι ο Θεός είναι πάνω από τα ανθρώπινα. Είναι απαθείς δηλαδή. Και πολλοί με εχάρισαν λέει και πολλοί με ευχαρίστησαν.